Η Κρήτη και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κρήτη, θα είναι η έδρα του κέντρου αναφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευζοία των υδρόβιων ζώων. Είμαστε ευχάριστη θέση μετά από μια στενή συνεργασία με την αρμόδια Επίτροπο για θέματα τροφίμων και υγεία, την κυρία Κυριακίδη. Η Ελλάδα, η Κρήτη, να αναλαμβάνει την έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφορά για την Αλία. Πρόκειται για το ένα από τα μόλι τέσσερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα και το πρώτο εξειδικευμένο για θέματα υδρόβιων ζώων, το οποίο θα λειτουργεί με τη μορφή τη κοινοπραξία υπό το Πανεπιστήμιο Κρήτη και με τη συμμετοχή επιπλέον του Κέντρου Βιολογία τη Ακαδημία Επιστημών τη Τσεχία και του Πανεπιστημίου τη Βαρκελόνη. Είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Κέντρο που λειτουργεί και που θα λειτουργήσει με έδρα την Κρήτη, του Πανεπιστήμιου Κρήτη, προσφέροντα συμβουλέ και χρήσιμε πληροφορίε και υπηρεσίε τόσο στου αλλιεί αλλά όσο και της της Ευρώπη. Στόχο τη λειτουργία του κέντρου είναι αφενός η προσφορά τεχνογνωσία στου παραγωγού τη Ελλάδα και ευρύτερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου η συνεισφορά μέσα από τη γνώση στη χάραξη πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δουλεύουμε εντατικά και είμαστε βέβαιοι πως τα καλύτερα έρχονται. Η εξέλιξη αυτή θα έχει πολλαπλά ωφέλη τόσο για το Πανεπιστήμιο Κρήτη όσο και για την ίδια την κοινωνία, αφού δημιουργεί νέε θέσει εργασία και προωθεί την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Η Ελλάδα, μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέρνει να εξελιχθεί και η προσπάθεια τη αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται σε όλα τα επίπεδα. Είμαι πολύ χαρούμενο και σε επίπεδο πρωτογενή τομέα, γεωργία και αλληλίας, η Ελλάδα αναγνωρίζεται γι' αυτό. Ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε συνάντηση εργασίας με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλίας που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο με τις πληγήσεις από τις πρόσφατες θεομηνίες περιοχές της Θεσσαλίας να είναι στο επίκεντρο.